Πέρα ενώντας την όμορφη αυτή εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας κατεγράφησα τα πρακτικά, παρακαλώ την κυρία Αναγκοστοπούλου, όπως έρθει, να διαβάσει το ψήφισμα της ημέρας. Θα διαβάσουμε το ψήφισμα του συνεδρίου, αλλά εν συντομία, περιληπτικά, τα σπουδαιότερα σημεία λόγω της περασμένης ώρας. Ψήφισμα συνεδρίου για το τάμα του έθνους. Αθήνα, 31/3/2013, γήπεδο σπόρτου. Όλοι όσοι συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, διαπνεώμεθα από το ίδιο όραμα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το κοινό αυτό όραμα εμπνέει και διαδίδεται με το απόθεμα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Ευσεβώς συνεχίζομαι επικαλούμενη τη Θεία Πρόνοια. Ο Χριστός είπε, τα ήμεθα διάκονοι των πάντων. Διακονούμε αλλά και διεκδικούμε ό,τι θα διεκδικούσε ο ελληνικός λαός. Ευσεβώς επαναλαμβάνομαι τη συμβολική και σημαίνουσα υπόκριση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Καρακάλου, παρουσιολογητά του Αρχιμανδρίτου Πατρός Φιλοθέου, όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Αλλά και ο λίχνος πρέπει να τεθεί επί τη λιχνία ή να φέρει τη σπάση. Ιστορικός σήμερα απεδείχθη για μια ακόμη φορά ότι το τάμα του έθνους είναι εθνικό χρέος, κατοχυρωθέν νομικός με το ΙΤΑ ψήφισμα από το 1829 και έγινε νόμος του κράτους με τα βασιλικά διατάγματα των ετών 1834 και 1838. Εγένετο κατά καιρούς από τις ελληνικές κυβερνήσεις ανεπιτυχής απόπειρες να πραγματοποιηθεί η υποχρέωση αυτή. Η προσπάθεια του σωματείου μας, το οποίο συνεστήθη με τον αριθμό αποφάσεως του Πρωτοδικείου 3079/2008, άρχισε και θα προχωρήσει με την οικονομική ενίσχυση του Ιδρυτού του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Δεξιών. Είναι βέβαιο ότι με την πρόοδο του έργου, με το οποίο θα δημιουργηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλές θέσεις εργασίας, θα παρουσιαστούν πολλοί χορηγοί, συγκινούμενοι από την απόλυτη διαφάνειά μας. Η παρούσα προσπάθεια του σωματείου είναι άσχετος με την προσπάθεια για το τάμα του έθνους της επταετίας 1969-1970. Οι αδελφοί Ορθόδοξοι λαοί έχουν εκπληρώσει ήδη το χρέος τους προς τον Θεό. Έχουν ανεγείρει μεγαλοπρεπείς νεούς. Τις καιρούς δυσκολότερους και μάλιστα τις μελέστερους από τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Υποχρεωτικό λοιπόν το τάμα του έθνους πρέπει να πραγματοποιηθεί και να αποτελεί ένα μνημείο ευγνωμοσύνης και δοξολογίας στον ελευθερωτή Σωτήρα Χριστό. Για να είναι όμως πρακτικός εποφελές, πρέπει να τοποθετηθεί εις κεντρικό σημείο των Αθηνών, αλλά και εις περίοπτο και δεσπόζουσα θέση, ώστε αυτή συμπεραίνεται από θρησκευτικής, εθνικής, περιβαλλοντολογικής και καλλιτεχνικής απόψεως το Αττικό Άλσος ή ως εναλλακτική λύση η πρώην Ριζάριος Σχολή έναντι του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Η στρατηγική που με πλήρη διαφάνεια επιλέγεται είναι το Σωματείο, η φίλη του Τάματος του Έθνους και το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών απαλλάσσουν τους καθήλυν υποχρέους, πολιτεία και εκκλησία να μην δώσουν ούτε μία τρίτια δεκάρα και διατίθεται να αναλάβουν ολόκληρη την οικονομική επιβάρηση του έργου. Απαιτούμε μόνο η εκκλησία να πρωτοσταθεί ευλογούσα και η πολιτεία νομοθετεί διευκολύνουσα, όπως παραδείγματος χάρη έγινε και με το Ίδρυμα Νιάρχου, που με το νόμο 3785 του 2009 παρεχώρησε το κράτος, το φιλέτο, δηλαδή μια τεράστια έκταση του παλαιού υποδρομίου για την Ελληνική Σκηνή Εθνική Βιβλιοθήκη και Άψος. Σε εμάς όμως δεν υπάρχει χώρος κερδοσκοπίας. Επίσης, συμφωνούμε απολύτως και ψηφωθήκαμε με την ρητή διαπίστωση του Μητροπολίτου Μονεβασίας και Σπάρτης, κ. Σταθίου, ο οποίος μας διευκρίνησε για τη Θεία Πρόνοια, η οποία ενέπνευσε εις τον ιεροδικαστή των Τούρκων να
Και με το στόμα του μεγάλου θόντου Κολοκοτρώνη και τον άλλο αγωνιστών ομολόγησαν και υποσχέθηκαν την προγονή μας. Συμφωνήκαμε με τον αγωνιστικό λόγο του Συμβατοϊκά Μητροπολίτου Βόρτος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου, ώστε μετά από τόση μεγάλη καθυστέρηση συνοποιήσεως, αποκτήσει η συστράτευση Ελλήνων και Κυριακήτων Ορθοδόξων άμεσα από σήμερα. Όσοι πιστοί προσέχετε. Συναρπάζονται σήμερα και στην τριτή γιορτή της πίστης της Λευτεριάς που θέλει σκεφτά και αγαλιάζεται όπως μαθητάς και ορθός ο Ζενομιώτης Μητροπολίτης Κιθήρων κ. Ζεραπή στην έκκλησή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και τον εξαρχόντατο πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνιο Σαμαρά. Όπως ο πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρον Μάξιμο Σιμηρίδης επισημαίνει, σαρπίζομαι εθνικό προσκλητήριο. Ελήφθε η ώρα να συνεργαστούν επιτέλους κράτος και πολιτική και εκκλησία για την εκπλήρωση της μεγάλης αυτής υποσχέσεως. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, είναι όμως και αδέκαστος κριτής. Αδέκαστος κριτής είναι και η ιστορία. Πρέπει να συνεχίσουμε. Η αρχή γενέσεως της πνοής που μας εμπνέει ετέθη επισήμως και θαυμαστός. Αποδεχόμεθα ως φως όσα η ειδήμων εκπαιδευτικός τέχνης κυρία Ρένα Αντούση μας έδωσε. Σε αυτό το σκοτεινό και βάρβαρο κόσμο που ζούμε, έχουμε ανάγκη από φωτεινούς δημιουργικούς ανθρώπους, οι οποίοι θα μορφοποιούν τη σκέψη σε όραμα, το βίωμα σε μνήμη, την ανάμεση σε έκφραση, την ύλη σε μορφή. Τα έργα τέχνης που η δημιουργία του υπακούει στους νόμους της εσωτερικής αναγκαιότητας είναι ένα ζωντανό όν εμψυχωμένο από μια πνευματική πνοή. Αποφασίζουμε συνεπώς να προσκαλούμε εθελοντές, αρχιτέκτονες και Έλληνες και φιλέλληνες, Ορθοδόξους, ώστε να επιλέξουν την κατανομή των δράσεών τους για τον τελικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με τις ανταλλακτικές λύσεις ή περιορισμούς που θα χρειαστεί να ορίσουμε. Το τάμα χρέος του έθνους ξεκίνησε. Η στρατηγική μας χρειάζεται συμπλήρωση, άμυνα, θωράκιση δράσεων για να μην μπορεί κανείς ούτε να καθυστερεί ούτε να αναβάλει. Στρατηγή προσέρχεται. Οι μάχες κερδίζονται πριν δοθούν. Η λάμψη, η ομορφιά, η ανάδοση, η ευγνωμοσύνη του έθνους ξανάρχεται από όλους όσους μπορούν και θέλουν. Όλοι μαζί. Εμπνεόμαστε από τη στρατηγική του Μεγάλου Σπηλαίου και με πλήρη διαφάνεια και στρατηγική εθνικής ενότητος προσέχουμε ως χώρο οφθαλμού την αδιέλη πορεία μας για την πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου και ιερού στόχου. Όχι άλλα λάθη. Από σήμερα ας αρχίσουμε να διορθωνόμεθα και να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να επεκαλεστούμε το Θείο Έλεος για να αριστώμε και στρωθώμε από τον πλήρη καταποντισμό. Τα ανωτέρω, εσυνόλα, αποτελούν το ευρυθέ ψήφισμα της παρούσης ημερίδος από τους οικειοθελές συμμετάσχοντας Ορθόδοξους Έλληνες και Φιλέλληνες και επιβεβαιώνονται με τις υπογραφές που ακολουθούν. Συμφωνείτε, εγκρίνετε. Εγκρίνετε από χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας. Θα τελειώσουμε, παρακαλώ σηκωθείτε για να ψάλλουμε το εθνικό μας σύμφωνο. Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Αναγκωστής. Ευχαριστώ.